σε ένα εικοστετράωρο 116 οικογένειες, γονείς, παιδιά θρυνούν. Σε μία μόνο μέρα 116 ανθρώπινες ζωές. Μουσική Σας το έχουμε πει καιρό ότι καταγράφουμε δεκάδες νεκρούς ημερησίω λες και είναι κάτι φυσιολογικό, normal. Μουσική είναι προφανές ότι υπό κανονικές συνθήκες δεν πηγαίνει άλλο αλλά έχεις αυτούς που έλεγαν πως δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι τα σώματα ασφαλείας μεταδίδουν τον ιό. Είναι οι ίδιοι που πανηγυρίζουν για τα ραντεβού που κλείστηκαν για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 με το κατοστάρικο πρόστιμο. Έχεις αυτούς που σου λένε ότι δεν έχουμε ενδείξει πως υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στη διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ. Στους 116 πόσοι ήταν εκτός ΜΕΘ. Είναι οι άλλοι που λένε ότι θα έχουμε καταπληκτικέ ωραίε εορτέ των Χριστουγέννων με γεμάτα καταστήματα και κόσμο χαρούμενο στου δρόμου. Ο κόσμο θα κάνει τα ψώνια του και θα κλείσει η χρονιά μα πάρα πολύ καλά. Η πανδημία στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη. Η Ελλάδα τα έχει πάει καταπληκτικά. Συμπληρώνοντα, ότι δεν λέω ότι δεν υπάρχει πανδημία, προφανώ και υπάρχει. Άρα θα υπάρχουν και νεκροί αφού υπάρχει πανδημία. Τι να κάνουμε θα χτίσουμε τείχος ανοσίας και με νεκρούς και θα πάμε ακόμη καλύτερα. Ο ίδιος είναι. Με όλα αυτά η Ελλάδα έφτασε να εμφανίζει διπλάσιους και υπερδιπλάσιους θανάτους λόγω πανδημίας από τον Ευρωπαϊκό και Ευρωενωσιακό μέσο όρο θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και η Ελλάδα αρχίζει να εμφανίζει και εξαπλάσιο αριθμό θανάτων από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Κατά τα άλλα, μέτρα προληπτικά κατά της διασποράς χωρίς παλινοδίες και γελιότητες που μόνο εμπιστοσύνη δεν εμπνέουν, δεν υπάρχουν. Τίποτα σε δομές δημόσιας υγεία, Τίποτα δεν γίνεται στο εσωτερικό των νοσοκομείων, υλικοτεχνικά και δομικά. Καμία επιδημιολογική επιτήρηση προκοπής, ηχνηλάτηση, τέστινγκ, απομόνωση, κρουσμάτων και επαφών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς ψάχνουμε ακόμη να δούμε τι γίνεται Όπως και στα σχολεία Γενικώ όπου κινούνται εργαζόμενοι για να πάνε να δουλέψουν Και είναι χώροι υπερμετάδοσης κουκουρούκου μανταλάκια Δεν θα σας πάω πάρα πάρα πολύ μακριά Πώς το έλεγε το σύνθημα Δεν θα γίνουμε ποτέ κούβα κουβανέ ναι, κουβανέ ναι. Έρχεται ένα άρθρο από το Αμέρικα Λατίνα Κούμπα S που λέει ότι η Κούβα καταγράφει 88 νέα κρούσματα COVID και δύο θανάτους. Οι υγειονομικέ αρχές της Κούβας ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι κατά το προηγούμενο 24ωρο εντοπίστηκαν 88 νέα κρούσματα του ιού και δύο θάνατοι. Γεγονός που σημαίνει ότι διατηρήθηκε η πτωτική τάση των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι στιγμή από τότε που αναφέρθηκε το πρώτο κρούσμα το Μάρτιο του 20. Το δε θα γίνει ποτέ κούβα κουβανέ κουβανέ Η χώρα συνολικά έχει καταγράψει 963.000 κρούσματα Και 8.309 θανάτους εμείς από το Φεβρουάριο του 20 έχουμε καταγράψει μέχρι χθες 971.000 κρούσματα και 18.716 θανάτους σε πληθυσμό 10,7 εκατομμυρίων ενώ η Κούβα έχει 11,3. Δηλαδή σε μικρότερο κατά ένα μήνα διάστημα με σχεδόν ένα εκατομμύριο λιγότερο πληθυσμό με δύο lockdown και ένα lockdown στο lockdown και με περιοριστικά αστυνομικού τύπου μέτρα έχουμε σχεδόν τα ίδια κρούσματα κάτι παραπάνω από διπλάσιο αριθμό θανάτων. Σε όλη τη χώρα περίπου 3.300 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή βρίσκονται σε κέντρα απομόνωσης και παραμένουν σε σπίτια, οι περισσότεροι από αυτού σε καραντίνα. Ο αριθμός εισαγωγών ανέρχεται στην κούβα σε 549 άτομα, εκ των οποίων 11 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και 11 σε σοβαρή. Εμείς τώρα τι να πούμε. Μόνο χθε 380 εισαγωγές και 163 εξιτήρια. Αναλογία 3 προς 1 και φυσικά 714 διασωληνωμένους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, περίπου 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα πληθυσμό 11,2 εκατομμυρίων έχουν ήδη ολοκληρώσει τις δόσεις των ΨΕ, χαμηλής ισχύωσε, κουβανικών εμβολίων, Αμπτάλα, Σομπεράνα και Σομπεράνα Πλάς. Η Κούβα, σημειώνουμε ότι δεν είναι μέλο του μηχανισμού COVAX που συστάθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία για να δώσει στις χώρε χαμηλού και μεσαίου εισοδήματο πρόσβαση σε εμβόλια, ούτε τα αγόρασε στη διεθνή αγορά. Τα εμβόλια είναι δικά του, ξέρουν τι φτιάξανε και βλέπουν τι μπορούν να κάνουν. Να επιμείνω τώρα, εμεί δεν θα γίνουμε ποτέ τρι τριτοκοσμική χώρα σαν την Κούβα, κουβανέ, ναι, κουβανέ. Ναι. Πάντω, παιδιά, τη δημόσια υγεία δεν τη διαφυλάσσει λέγοντα ότι είναι πανδημία ανεμβολιαστούν με τίποτα. Αφήστε το αυτό. Λοιπόν, μου στείλετε εδώ ένα άρθρο του Nature. Είναι όντω ενδιαφέρον, όπω όλα τα άρθρα του συγκεκριμένου επιστημονικού περιοδικού, ε, για το πώ οι ευρωπαϊκέ ε, χώρε ε, αντιμετωπίζουν ε, την όμικρο και την πανδημία. Για μένα, όμω, αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε δεν έχουν διδαχτεί τίποτα δύο χρόνια μετά την πανδημία. Το ζήτημα. Δεν είναι να κλείνει τα σύνορα σου όταν ο ιό κάνει περίπατο στη χώρα. Τον βλέπει, δηλαδή τον εντοπίζει και τότε. Καταλήλω, με επιτήρηση, σωστή, επιδημιολογική, δημόσια υγεία μέτρα. Και τότε κλείνει πόρτε και στη συνέχεια τον κυνηγά χρησιμοποιώντα τα μέσα που έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει ώστε να μην είχε καταφέρει να τρυπώσει. Τότε τα αποτελέσματα θα είναι αμφίβολα, αν τρυπώσει. Το ζήτημα λοιπόν είναι να κάνει ό,τι χρειάζεται πριν να μπει ο ιό, ακριβώ για να μην μπει. Έχει περισσότερα μέσα να αποτρέψει την είσοδό του παρά να σταματήσει την εξάπλωσή του όταν μπει μέσα. Τα μέσα για την αποτροπή σου φτάνουν και σου περισσεύουν αν τον προλάβει εκεί, είναι κανόνια. Είναι όμω φεντώνε όταν χρησιμοποιούνται για να σταματήσουν τη διασπορά. Αυτό πια δύο χρόνια μετά το έχουμε καταλάβει στο πετσί τη κοινωνία και με το τι γίνεται με νεκρού. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Όμικρον, γιατί ακούω στα τηλεπαράθυρα, δεν ακούω να παρουσιάζονται όμως οι μελέτες. Science ε, Alert. Ένα δημοσίευμα πολύ εντυπωσιακό, το οποίο είχε αναρτηθεί από την 1η Δεκεμβρίου, αλλά δεν έγινε κουβέντα για αυτό επιστημονικά, το οποίο μεταξύ άλλων λέει, σας διαβάζω, σταχειολογώ, θα τα αναρτήσουμε για να τα δείτε. Είναι πολύ ασυνήθιστη η μετάλλαξη όμικρων, καθώς είναι μακριά η πιο βαριά μεταλλαγμένη παραλλαγή που έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα, λέει α, η αναφορά αυτή. Μάλιστα το προχωράει και παρακάτω και λέει ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην εμφάνιση της παραλλαγής δεν ακόμη σαφείς, αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο απόλυτος αριθμός και η διαμόρφωση των μεταλλάξεων στην Όμικρον είναι ασυνήθιστες. Οι ασθενεί με άνοσο παρακάτω συνεχίζει το αναρτημένο άρθρο, διατρέχουν κίνδυνο παρατεταμένη λίμωξη από SARS-CoV-2. Σε αρκετέ αναφορέ περιστατικών, οι ερευνητέ έχουν επισημάνει ότι πολύ παραλλαγέ του SARS-CoV-2 μπορούν να προκύψουν κατά διάρκεια τέτοιων επίμονων λοιμόξεων από τον SARS ήδη από τον κορονοϊό το 19. Αυτέ οι εξαιρετικά ισχυρά μεταλλαγμένε παραλλαγέ είναι ενδεικτικέ μια μορφή ταχαίων πολυσταδιακών εξελικτικών αλμάτων οι οποίες είναι δυνατόν να επέρχονται κατά προτίμηση σε περιβάλλον μερικού περιορισμένου ανοσολογικού ελέγχου. Η παρουσία μεγάλου αριθμού μεταλλάξεων είναι επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία. Συμπεριλαμβανομένων των Α, Β, Γ, Δ, γεγονό που υποδηλώνει ότι η εξέλιξη του ιού σε άνοσο κατασταλμένου ασθενεί μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση τέτοιων παραλλαγών δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων παγκοσμίω ζει με έμφυτη ή επίκτητη άνοσο καταστολή, η συσχέτιση μεταξύ της άνοσο καταστολής και της δημιουργίας ιδιαίτερα μεταδοτικών ή πιο παθογόνων παραλλαγών του SARS-CoV-2 απαιτεί περαιτέρω προσδιορισμό και διευκρίνηση και κυρίως εφαρμογή στρατηγικών για τον περιορισμό τους. Αυτά ρε παιδιά δεν πρέπει να τα ακούει ο κόσμος. Με συγχωρείτε. Και συνεχίζει. Ωστόσο, η ασυνήθιστα εκρηκτική εμφάνιση και οι πολυάριθμες μεταλλάξεις στην παραλύγη όμικρον την καθιστούν πολύ διαφορετική από όλα τα άλλα στελέχη SARS-CoV-2 γεγονός που εγείρει ερωτηματικά σχετικά λέει με το πώς προέκυψε. Επομένω. Πιο κάτω, δεν μπορούμε επίσης να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι η παραλλαγή όμικρον προέκυψε σε ζωικό ξενιστή ακούστε συζήτηση που γίνεται, μέσω ταχείας εξέλιξης. Πιο κάτω διαβάζουμε. Αλλά ένας από τους λόγους για τους οποίους η κοινότητα των ερευνητών ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι η παραλλαγή όμικρον έχει 10 μεταλλάξεις στην περιοχή δέσμευσης του υποδοχέα το τμήμα του της πρωτενη Spike που αλληλεπιδρά με τον υποδοχέ ATSE2 και μεσολαβεί για την είσοδο στα κύτταρα σε σύγκριση με μόλις 2 για την παραλλαγή Δέλτα. Α υποθέσουμε ότι ο συνδυασμό όλων των μεταλλάξεων στην Όμικρον την καθιστά είτε περισσότερο μεταδοτική ή ικανότερη όσον αφορά την ανοσολογική διαφυγή από τη Δέλτα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να αναμένουμε την εξάπλωση αυτή τη παραλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός μεταλλάξεων θα μπορούσε να είναι επιζήμιος για τον ιό και να τον καταστήσει ασταθή. Είναι πολύ πιθανό ότι η παραλλαγή όμικρων δεν είναι η τελική φάση του παιχνιδιού και ότι θα εμφανιστούν περισσότερε παραλλαγέ του SARS-CoV-2. Καθώ ο SARS-CoV-2 συνεχίζει να εξαπλώνεται μεταξύ των ανθρώπων, οι παράγοντε φυσική επιλογή και τη προσαρμογή θα οδηγήσουν σε περισσότερε παραλλαγέ που θα μπορούσαν εύλογα να είναι πιο μεταδοτικέ. Πιο μεταδοτικέ, δεν λένε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι. Από τη ΔΕΛΤΑ. Λοιπόν, αυτή η μελέτη, επαναλαμβάνω, 1η Δεκεμβρίου ανάλυση, η οποία είναι στο Science Alert θα μπορούσε να είναι ένα αντικείμενο συζήτηση και στο εσωτερικό τη χώρα επιστημονικά. Δεν έγινε αυτό όμω. Πήγαμε στα τσιτάτα. Πάω τώρα στο Nature που πολύ επικαλείστε. Πόσο άσχημη είναι η Όμικρον. Άλλη ανάρτηση παρακαλώ πολύ. 2 Δεκεμβρίου. Επειδή μαζαλίζουν σαν αναφορές όταν αυτέ είναι για να επιχειρηματολογήσουν αυτό που θέλουν. Όχι όμω για να μάθουμε μερικά πράγματα. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων εδώ τον Νέιτσου. Η ραγδαία άνοδος τη Όμικρον στη Νότια Αφρική είναι αυτό που ανησυχεί περισσότερο του ερευνητέ, διότι αυτό υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων COVID και σε άλλε χώρε. Την 1η Δεκεμβρίου η Νότια Αφρική είχε καταγράψει 8.561 κρούσματα, από τα 3.402 που καταγράφηκαν στις 26 Νοεμβρίου και αρκετέ εκατοντάδες ανά ημέρα στα μέσα Νοεμβρίου, με το μεγαλύτερο μέρο τη αύξηση να σημειώνεται στην Καουτέγκ, επαρχία που βρίσκεται το Ιωαννεσμπουργκ. Οι επιδημιολόγοι αξιολογούν την εξάπλωση μια επιδημία χρησιμοποιώντα το ΑΡ, το μέσο αριθμό νέων κρούσματων που δημιουργεί κάθε νέα μόλυνση. Στα τέλη Νοεμβρίου, το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων τη Νότια Αφρική στο Ιωάννεσμπουργκ διαπίστωσε ότι το ΑΡ, ο χειρό όπω το λέμε, ήταν πάνω από δύο στην περιοχή Γκαουτέγκ. Αυτό το επίπεδο αύξηση παρατηρήθηκε για τελευταία φορά στι πρώτε μέρε πανδημία, δήλωσε ο Ρίτσαρντ Λέσσελ, ιατρό λιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο στο Ντέρμπαν τη Νότια Αφρική, σε ενημέρωση τύπου την προπερασμένη εβδομάδα. Η τιμή του Άριστον στον ήταν πολύ κάτω από το 1 το Σεπτέμβριο, όταν η Δέλτα αποτελούσε την κύρια παραλλαγή και τα κρούσματα μειώνονταν. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η Όμικρον έχει τη δυνατότητα να εξαπλωθεί πολύ ταχύτερα και να μολύνει πολύ περισσότερα άτομα από τη Δέλτα, είπε ο Βένσλερ, ένα ερευνητή στον τομέα τη εξελικτική βιολογία στο Πανεπιστήμιο Λεβέντ στο Βέλγιο. Με βάση την αύξηση, συνεχίζει το Nature, των κρουσμάτων COVID-19 και τα δεδομένα τη αλληλούχηση, εκτιμάται ότι ο μικρόν μπορεί να μολύνει τρει ω έξι φορέ περισσότερου από ότι η Δέλτα κατά την ίδια χρονική περίοδο και συμπλήρωσε. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον ιό, αλλά όχι για εμάς. Το πιο σημαντικό όμω είναι ότι παρόλο που απαιτείται εξέταση γονιδιώματο για την περίπτωση ομικρών που μπορεί να αναγνωρίσει και τι παραλλαγέ που διαφοροποιούνται από τη Δέλτα, τα ζητήματα λί δεν έχουν λυθεί όπω θα νόμιζαν οι περισσότεροι. Η ταχεία διασπορά τη ε, ομικρών στη Νότια Αφρική επιδηλώνει την ικανότητα να αποφεύγει τα ζητήματα τη άμυνα. Και λέει εδώ, παρόλο που απαιτείται η αλληλούχηση του γονιδιώματο για την επιβεβαίωση των περιπτώσεων όμικρων, ορισμένα PCR τεστ μπορούν να αντιμετωπίσουν και να εντοπίσουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα τη παραλλαγή που τη διακρίνει από τη ΔΕΛΤΑ. Μόνο αυτά. Τα PCR. Η ταχεία διασπορά τη παραλλαγή στην Νότια Αφρική υποδηλώνει ότι έχει κάποια ικανότητα να αποφύγει την ανοσολογική άμυνα. Περίπου το 1 τέταρτο των Νότιο Αφρικανών, λέει το Nature. Είναι πλήρω εμβολιασμένη και είναι πιθανό ότι ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού να είχε ήδη μολυνθεί με SARS-CoV-2 σε προηγούμενα κύματα, με βάση τα αυξημένα ποσοστά θανάτων από την έναρξη πανδημία μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο, η επικράτηση τη ΩΜΚΡΟΝ στην Νότια Αφρική μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά τη να μολύνει άτομα που ανάρρωσαν από την νόσο COVID που προκλήθηκε από τη ΔΕΛΤΑ και από τι άλλε παραλλαγέ, καθώ και όσου έχουν ήδη εμβολιαστεί. Σε προδημοσίευση τη Δευτέρα Δεκεμβρίου από ερευνητέ, διαπιστώθηκε ότι οι επαναμολύνσει και οι διαπερατέ λοιμώξει στην Νότια Αφρική έχουν αυξηθεί καθώ η όμικρον έχει ήδη εξαπλωθεί. Δυστυχώ, αυτό είναι το τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη παραλλαγών διαφυγή του ανοσοποιητικού συστήματο. Το πόσο καλά η παραλλαγή εξαπλώνεται και αλλού μπορεί να εξαρτάται από παράγοντε. Όπω ο εμβολιασμό και τα προηγούμενα ποσοστά μόλυνσης δηλώνει ο Άρη Κατζουράκη, μέσα στο Nature η δημοσίευση, ο οποίο ερευνά την εξέλιξη των ιών στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν το ρίξετε στο μείγμα μέσα σε ένα πληθυσμό με υψηλό βαθμό εμβολιασμού που έχει εγκαταλείψει τα άλλα μέτρα ελέγχου, ε, λέει το Nature, όχι εγώ, μπορεί εκεί να αποκτήσει το πλεονέκτημα. Οι ερευνητέ, συνεχίζει το Nature, προσπαθούν να υπολογίσουν την ικανότητα τη όμικρον να διαφεύγει την ανοσιολογική άμυνα και την προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια. Για παράδειγμα, μια ομάδα με επικεφαλή την κυρία Μούρη, ο λόγο στο Πανεπιστήμιο στο Johannesburg, μετρά την ικανότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων ή των αντισωμάτων που μπλοκάρουν το ιό και τα οποία έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενη λίμωξη και εμβολιασμό, ώστε να εμποδίσουν την όμικρο να μολύνει τα κύτταρα Προκειμένου να μελετήσει όλα αυτά το, στο εργαστήριο η ομάδα της κατασκευάζει σωματίδια ψευδοϊού μια τροποποιημένη εκδοχή του HIV που χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη Spike του SARS-CoV-2 για να μολύνει τα κύτταρα που ταιριάζουν με την ομικρον και η οποία φέρει ως και 32 αλλαγές στη Spike πρωτεΐνη Μια άλλη ομάδα που εδρεύει στη Νότια Αφρική με επικεφαλή τον ιολόγο Alex Siegel στο Africa Health Research Institute στο Ντέρμπαν, διεξάγει παρόμοιε έρευνε με αντισώματα εξουδετερώσει. Τι να κάνω, ρε παιδιά, αφού δεν τα λένε, θα σα τα διαβάζουμε εδώ. του ιού, χρησιμοποιώντα μολυσματικά σωματίδια SARS-CoV-2. Το ίδιο ισχύει και για μια άλλη ομάδα με επικεφαλή τον Young CEO, λόγος, στο University of Texas ο οποίο συνεργάζεται με του κατασκευαστέ του εμβολίου Pfizer, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει την όμικρον. Λέει ο ίδιο, ανησύγησα πραγματικά πολύ όταν είδα την έκρηξη των μεταλλάξεων στην πρωτενη ακίδα. Προ το παρόν πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Εκεί λένε πρέπει να τα περιμένουμε. Εδώ δεν περιμένουμε. Προηγούμενε μελέτε αναφορικά με τι μεταλλάξει των ακίδων τη όμικρον, ιδιαίτερα στην περιοχή που αναγνωρίζει του υποδοχεί στα ανθρώπινα κύτταρα, υποδηλώνουν ότι η παραλλαγή θα αμβλύνει τη δραστικότητα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων. Για παράδειγμα, σε μια δημοσίευση του Σεπτεμβρίου του 2021 στο Nature, μια ομάδα με επικεφαλή ιολόγο στο Πανεπιστήμιο Rockefeller τη Νέα Υόρκη δημιούργησε μια εξαιρετικά μεταλλαγμένη εκδοχή τη ακίδα Spike πάνω σε ένα ιό που δεν έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει COVID-19, που διαθέτει πολυάριθμε μεταλλάξει παρόμοιε με εκείνε τη Όμικρον. Η συγκεκριμένη πολυμεταλλαγμένη ακίδα αποδείχτηκε πλήρω ανθεκτική στα εξουδετερωτικά αντισώματα των περισσότερων ατόμων που εξέτασαν, οι οποίοι είχαν λάβει είτε δύο δόσει εμβολίου MRNA είτε είχαν αναρρώσει, δηλαδή είχαν αποκτήσει ανοσία από φυσική λίμωξη από την COVID-19. Από το ενόμικρον, αναμένουμε ότι υπάρχουν σημαντικέ απώλειε τη αποτελεσματικότητα, υποστηρίζει ο εν λόγω Μια σημαντική πρόκληση σχετικά με την αξιολόγηση τη σοβαρότητα μια παραλλαγή και τη πιθανότητα να αποδεχτεί περισσότερο ή λιγότερο νοσογόνο, λέει το Nature, είναι η μέθοδη ελέγχου των πολλών μεταβλητών που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία τη νόσου. Ιδίω όταν οι αιστείε είναι γεωγραφικά εντοπισμένε. Για παράδειγμα, οι αναφορέ ήπια νόσου από όμικρον στη Νότια Αφρική θα μπορούσαν να αντανακλούν το, να αντανακλούν το γεγονό ότι η χώρα έχει σχετικά νεαρό πληθυσμό, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτεθεί στο SARS-CoV-2. Οι περισσότερες χώρες ανοιχνεύουν την, παρα... την παραλλαγή ομικρών, αλλά η ικανότητα ταχείας αλληλούχησης ιών από θετικές εξετάσεις PCR υφίσταται στις κυρίως εύπορες χώρες PCR. Ούτε rapid, ούτε test το Nature. Συνεπώς, τα πρώιμα δεδομένα σχετικά με την εξάπλωση της όμικρον δεν θα είναι ακριβή. Οι προσπάθειες γονιδιωματικής επιτήρησης στη Βραζιλία και σε ορισμένες άλλες χώρες εκμεταλλεύονται ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη εξέταση PCR που θα μπορούσε να τους επιτρέψει να εντοπίζουν πιθανές περιπτώσεις όμικρον για λιλούχηση αναφέρει ο ιολόγος Σαντάνα στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Μίνας Γκεράη στη Βραζιλία. Το τεστ αναζητά τμήματα τριών υλικών γονιδίων, ένα από τα οποία είναι γονίδιο που εμπεριέχεται στην πρωτεΐνη Spike. Οι μεταλλάξει στο γονίδιο τη ακίδα τη Όμικρον εμποδίζουν την ανείχνευσή του στο τεστ, πράγμα που σημαίνει ότι τα δείγματα που περιέχουν την παραλλαγή θα είναι θετικά για μόνο δύο από τα γονίδια. Ακόμη και με αυτό το δεδομένο, δεν χρησιμοποιούν όλοι αυτό το τεστ και μπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο μέχρι να χαρτογραφηθεί πλήρω η εξάπλωση του Όμικρον. Παρά το γεγονό ότι ορισμένε κατευθυντήριε γραμμέ παροτρύνουν τι χώρε να λιλουχούν άνω του 5% των δειγμάτων του που είναι θετικά για SARS, λίγοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, λέει το Πανεπιστήμιο στο Σάο Πάολο τη Βραζιλία. Ο Μπρίτο ανησυχεί ότι οι ταξιδιωτικέ απαγορεύσει που θέσπισαν ορισμένε χώρε κατά τη Νοτιού Αφρική και άλλων χωρών στη Νότιο Αφρική μετά την ανακάλυψη του όμικρων, θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τι κυβερνήσει από το να μοιράζονται δεδομένα γονιδιωματικής παρακολούθησης και διευκρινίζει ότι κατά αυτόν τον τρόπο τιμωρούμε αυτούς που έκαναν καλή δουλειά. Αυτά λέει λοιπόν το Nature, παιδιά, έτσι, για να μαθαίνουμε μερικά πράγματα, γιατί σας είπα ότι εδώ γίνονται συζητήσεις, αβέρτα πάγκα, αλλά επί της δεν ακούμε γι' αυτά. Λοιπόν, θα κλείσω, παρακαλώ πολύ με ένα δημοσίευμα στο κορυφαίο αμερικανικό δίκτυο, το CBS. Λέει αυτό, τα μισά από τα κρούσματα στην Ευρώπη ήταν ασυμπτωματικά, το CBS. Και τα άλλα μισά είχαν μόνο ήπια συμπτώματα. Προς το παρόν, για να καταλήξει κανείς, θα πρέπει να αναλύσει εκατοντάδες περιπτώσεις. Και συνεχίζει το CBS. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη βαρύτητα των λοιμόξεων χρειάζονται συχνά αρκετέ εβδομάδε για να συλλεγούν και περισσότερο χρόνο για να γίνουν εμφανεί σε πληθυσμιακό επίπεδο και να επηρεάσουν τα ποσοστά νοσηλεία και του υπόλοιπου δείκτε. Αυτή, άλλωστε, λέει το CBS, είναι και η αναφορά, προσέξτε, οδηγία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων του ECDC στις 2 Δεκεμβρίου. Εμείς εδώ δεν τα ακούσαμε αυτό. Σχετικά με τις πρώτες ενδείξεις για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η όμικρον, στην προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια, η προηγούμενη μόλυνση και τα φάρμακα, οι επιστήμονες θα πρέπει να μελετήσουν πώς αντιδρούν τα αντισώματα που προέρχονται από ωρό αίματο των ατόμων αυτών των κατηγοριών έναντι του ίδιου του ιού ή εικονικών μικροοργανισμών που έχουν κατασκευαστεί ώστε να μοιάζουν με την όμικρο με τις χαρακτηριστικές μεταλλάξεις τη. Η διαδικασία αυτή, λέει το CBS, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Εδώ έχουν βγάλει πορίσματα κάποιοι στην Ελλάδα. Η όμικρον φαίνεται να έχει εξελιχθεί ξεχωριστά από την παραλλαγή Δέλτα, προερχόμενη από ένα άλλο στέλεχος που εμφανίστηκε στα μέσα του 20. Ορισμένοι επιστήμονες εικάζουν ότι μπορεί να έχει σωρεύσει τόσες πολλές αλλαγές, ενώ εξελίσσονταν επί μήνες σε ζώα ή σε κάποιο άνοσο κατασταλμένο άτομο. Η παραλλαγή όμικρον αντιπροσωπεύει μέχρι στιγμή τη μεγαλύτερη απόκληση που έχει ανιχνευτεί σε μεγάλη έκταση κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Γεγονό που εγείρει ανησυχίε ότι μπορεί να σχετίζεται με σημαντική μείωση τη αποτελεσματικότητα του εμβολίου και αυξημένο κίνδυνο επαναμολύνσεων και από φυσική λίμωξη. Η αναφορά, λέει το CBS, είναι σε στελέχη ευρωπαϊκά τη δημόσια υγεία στι 26 Νοεμβρίου. Και προχωράει το CBS. Μερικά από τα PCR test μπορεί επίση και μόνο αυτά να βοηθήσουν τι υγειονομικέ αρχέ στην επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση όσον αφορά την όμικρον. Κατά τα άλλα, με τον τρόπο που πάμε εμεί. Και να πως σε αντίθεση με την παραλλαγή ΔΕΛΤΑ, τα θετικά τεστ PCR με κρούσματα από την όμικρον μπορεί να οδηγήσουν στο ίδιο φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί στην περίπτωση παραλλαγή Α όπω είχε συμβεί νωρίτερα στη διάρκεια τη πανδημία. Πρόκειται για την ίδια δυναμία των τεστ, δηλαδή την αποτυχία να στοχεύουν το γονίδιο S. Συνεπώ, πολιτείε των ΗΠΑ και διάφορε χώρε έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την ιδιαιτερότητα σε εργαστηριακέ εξετάσει PCR, προκειμένου να δώσουν προτεραιότητα σε ποια δείγματα που συλλέχθηκαν από πρόσφατε θετικέ εξετάσει θα μπορούσαν να αλληλουχηθούν επιταχύνοντα τι έρευνε σχετικά με το αν η Όμικρον προκάλεσε την Μπορείτε, λέει, να πάρετε μια ιδέα πριν κάνετε την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματο για το ποιο ποσοστό των δειγμάτων που εξετάζονται θετικά μπορεί να οφείλονται σε αυτή την παραλλαγή, δηλώνει ο λιμοξιολόγο Λέσλε, ειδικό σε θέματα λιμωδών νοσημάτων, στο Πανεπιστήμιο ΝΑΤΑΛ, κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου 25 Νοεμβρίου. Ξέρω ότι κουραστήκαμε και σα κουράσαμε λίγο. Αλλά το θεωρούσαμε απαραίτητο Διότι την ώρα που υποτίθεται Ότι γίνεται συζήτηση Και μας λένε ε, Διάφορα επιστημονικά Αυτά δεν τα ακούμε Φτάσαμε στο τέλος Θα τα αναρτήσουμε Να είστε όλοι καλά ε, Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης Αλλά Δημήτρη διαβάσω κοινή γρήπη Ο αυτός φίλε μου Πέτρο δεν είναι Θες να πούμε ότι δεν είναι τόσο φωνικός Πάλι δεν μας βγαίνει Αλλά γρήπη πάντως δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω πολλού από τη γρήπη που θέλουν άμεση υποστήριξη για να κρατήσουν το οξυγόνο του σε υψηλά επίπεδα. Δυστυχώ, ευτυχώ είναι κάτι χειρότερο. Απαντάει ο Δημήτρη ε, στον Πέτρο. Λοιπόν, η αδυναμία των τεστ PCR, αυτό μα έλεγε το δημοσίευμα του CBS, επειδή ρωτάει η, η Κοστούλα, οδηγούν σε ένα θετικό συμπέρασμα. Ποιο αυτό να τσιμπάνε τη μετάλλαξη. Αυτό λέει το δημοσίευμα. Αλλά μόνο αυτό. Για τα άλλα δεν υπάρχει υλικό. Φάτε self. Pues <clears throat> Καλημέρα σε όλους. <Kingdom>